Never know how much I care. Κυρία Τρυφίλη, καλημέρα. Καλημέρα, κούκλα μου. Τι κάνετε? Καλά, θα είμαι καλύτερα αν μου πεις το όνομά σου. Όλγα, χαίρομαι πολύ, Βάσια. Εγώ σας γνωρίζω και σας θαυμάζω χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί πέρα ή μακριά είναι η κόρη μου. Ναι, ναι, κρύβεται, ντρέπεται. Η σχέση μας έχει το εξής έξυπνο. Διαλέξαμε η μία την άλλη, ως μάνα και κόρη. Και έχετε και γκονάκι. Καλά, ο Βασίλης μου έχει και το όνομά μου. Το βάφτισα κιόλα. Ο Βασίλης μου, σας πληροφορώ ότι θα γίνει πιο γκόμενος από τον γκόμενο που με τραβολογάει. Έτσι, αγορίνα μου, είναι και ωραίο παλικάρι. Είμαστε εδώ με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο Τατουάζ. Εσάς ποια είναι η σχέση σας με την ομορφιά, γιατί είστε μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Μου το λένε συχνά, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Το συχνά μ' άρεσε που έβαλα. Τι φτιάχνεις εκεί απάνω, ξεβλέπω, Χριστιανέ μου. Θέλω να μου λες και εμένα, να κάνω έτσι, να κάνω έτσι. Όταν... Τον έχεις γκόμενο. Πώς. Κακός, είναι ωραίο παλικάρι. Είμαι παντρεμένη. Ο άντρας σου είναι ωραίος. Είναι. Λουλούδι, είναι λουλούδι. Λουλούδι, λουλούδι. Μια που είπαμε για γάμους, εσάς ποια είναι η γνώμη σας για το γάμο? Έχω κάνει έναν καταρχήν, δεν φαίνεται. Μου άρεσε ο άντρας μου πάρα πολύ. Ήταν ο μεγαλύτερος ηχολήπτης που είχε ποτέ η Ελλάδα. Προσωπικός ηχολήπτης του Μάνου του Χατζηδάκη που μας πάντρεψε κιόλα και του οποίου διατηρώ και το όνομα βέβαια, το τιμώ. Έκτοτε σκεφτήκατε τη συντροφικότητα να είστε με κάποιον άλλον άνθρωπο, το γάμο ξανά? Όχι. Ερωτεύομαι, μετά ξερωτεύομαι, οπότε γιατί να κάνω σε τόσο σύντομες διαδρομές και ένα γάμο? Σας φλερτάρουν τώρα? Εγώ φλερτάρω αδιαλείπτος και ανεξαρτήτως αν ο γκόμενος το δέχεται ή όχι. Δεν σκέφτεστε την απόρριψη? Να με απορρίψει ένας γκόμενος, δεν μου χαλάει και η μαγιά μου τώρα, εντάξει είμαι. Σας έχει μπερδέψει ποτέ κάποιος να σας περάσει για κάποια άλλη ηθοποιό? Όχι, ευτυχώς. Έχω μία περιέργεια τι φτιάχνει ο γκόμενος ο όμορφος απέναντί μου. Τρελαίνομαι. Μου έρχεται να πάω μέχρι εκεί να το σκαλίσω, να το χαλάσω. Στην τηλεόραση, σαν παρουσιάστρια, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε? Είναι ένα κεφάλαιο που είναι ανοιχτό για εσάς? Είναι, γιατί είναι το κεφάλαιο της δουλειάς μου, την οποία τη λατρεύω. Αν με φωνάξουν και μ' αρέσει αυτό που μου προτείνουν, θα με ξαναδείτε. Ας πούμε ότι είμαι μία πρώην καρκινοπαθής. Μεγάλη κουβέντα δεν λέω, μεγάλη μπουκιά τρώω. Για να αναφερθήκατε στην περίοδο που ήρθατε αντιμέτωπο με τον καρκίνο. Ήτανε δύσκολη περίοδος. Και πιο πολύ ήταν δύσκολη γιατί παρηγορούσα τους άλλους και όχι εμένα. Νομίζαν ότι κάνοντας τους πολύ λυπημένους ότι αυτό εμένα με βοηθάει. Εμένα δεν με βοηθάει αυτό. Εγώ θέλω χαρά, θέλω χιούμορ, θέλω σεξ. Δεν έχω τίποτα εναντίον του. Γιατί δεν έχω απογοητευτεί από το σεξ προς το παρόν. Από τους ανθρώπους ναι, από το σεξ όχι. Έχετε ζήσει αυτό που λέμε τον απόλυτο έρωτα? Λυπάμαι, αλλά όχι. Τι να πω, ναι. Η εποχή ήμουν ερωτευμένη με έναν συνάδελφό σας. Δημοσιογράφο. Ναι, και είχα νευριάσει πάρα πολύ. Μην κουνάς το κεφάλι σου γιατί σε βλέπω. Και από τα νεύρα μου, τότε η Μιχαλακοπούλη ήταν one way, δεν ήταν διπλή. Και κατέβαινα λάθος και να βρίζω όλο τον κόσμο. Νόμιζα ότι όλοι οι άλλοι κάνανε λάθος εκτός από μένα. Θυμάμαι ότι ήμουν ένα εξάλλου. Ωραίες αυτές οι στιγμές με την έννοια του πάθους, της ένταξης. Ωραίες, αφού έζησα και γλίτωσα τη ζωή μου, ωραίες ήτανε. Παρακολουθείτε τηλεόραση στο σπίτι? Μόνο. Από το πρωί δηλαδή θα παρακολουθήσετε τηλεόραση? Από όλη τη νύχτα, Χριστιανή μου, το πάω μέχρι τα χαράματα. Τι ώρα κοιμάστε δηλαδή? Δεν κοιμάμαι, πολύ απλά. Κοιμάμαι το πρωί ό,τι ώρα μου ήρθει. Ζω μια υπέροχη ζωή την οποία διάλεξα εγώ. Την επέβαλα στον εαυτό μου, όχι στους γύρω μου. Οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν σπίτι μου. Δεν έχω κανένα περιορισμό και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Χρήματα έχετε βγάλει σε όλη την πορεία σας? Πάρα πολλά. Δηλαδή, κάθε πρωί που ξυπνάω, το πρώτο που κάνω είναι που χαίρομαι τα χρήματα. Δεν διεκδικούσατε δηλαδή χρήματα για τον εαυτό σας? Δεν είσαι καλά που δεν διεκδικούσα. Τα διεκδικούσα με πάθος. Γίνομαι αμήλικτη. Remember me.
Ξεχωρίζετε κάποια Ελληνίδα παρουσιάστρια? Όχι, εγώ ήμουν η καλύτερη. Στο κομμάτι της ηλικίας, πιστεύετε ότι η τηλεόραση κάνει κάποιο είδους διαχωρισμό? Άμα φτάσει να σαρανταρίσεις και μετά, είσαι νεκρή και δεν στο λένε. Το πιστεύετε αυτό, ε? Όχι, το πιστεύω, το ζω. Α, έκανε lifting, α, δεν έκανε, ξέρεις, αρχίζει αυτή η παραφιλολογία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάνει lifting και συγγνώμη που το λέω, όλα φαίνεται. Ιδανικά, τι θα θέλατε στη ζωή σας αυτή την περίοδο? Αυτά που έχω. Και μόνο να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω την κόρη μου να μου φέρνει καφεδάκι, λιώνω. Ή το γαμπρό μου. Και βεβαίως αν ανοίγει την πόρτα και μπει στις φωνές ο Βασιλάκης μου, εκεί κατουργέμαι και όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, κοπέλα μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ και τον ψηλό πάρα πολύ.